αφορά το ζήτημα που έχει προκύψει με τον κύριο Μουζάλα, αυτό που έχω να πω είναι ότι υπήρξε ένα φραστικό ολίσθημα το οποίο και ο ίδιος ο κύριος Μουζάλας αναγνώρισε, αποδέχθηκε. Αυτό βεβαίως δεν σημαίνει ότι η δουλειά που έχει κάνει μέχρι σήμερα ο κύριος Μουζάλας πρέπει να παραγνωριστεί. Εγώ κατανοώ την ευαισθησία του κυρίου Καμένου για το συγκεκριμένο θέμα, δεν μπορώ όμως να κατανοήσω ότι αυτή η ευαισθησία είναι δυνατόν να αναδειχθεί σε μείζον θέμα. Η κυβέρνηση έχει μπροστά της πολλά προβλήματα, έχει μπροστά της το πρόβλημα της, το προσφυγικό, μια διήμερη σύνοδος η οποία πρέπει να απαντήσει επιτέλους, ιδιαίτερα από πλευράς και Ευρώπης αλλά και Τουρκίας, στο πρόβλημα το μεγάλο που υπάρχει, το οποίο ουσιαστικά το έχει φορτωθεί η χώρα μας στις πλάτες της. Από εκεί και πέρα έχουμε το ζήτημα της συμφωνίας με τους θεσμούς. Πρέπει να κλείσουμε αυτές τις μέρες, να προχωρήσουμε στην αξιολόγηση. Αυτά είναι σήμερα τα βασικά ζητούμενα και οι βασικές, θα έλεγα, προτεραιότητες. Υπουργέ, εκτιμάτε δηλαδή ότι θα βρεθεί μια λύση, θα συνεννοηθεί ο κύριος Καμένος με τον Πρωθυπουργό και θα μπει νερό στο κρασί του? Δεν είναι απλά ότι εκτιμώ, πρέπει να βρεθεί λύση, για τον απλούστατο λόγο ότι η κυβέρνηση πρέπει να προχωρήσει. Δεν είναι η ώρα όπου, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις, σε αντικείμενα όπου έχει γίνει μια αξιόλογη δουλειά, να τα αφήσουμε στην άκρη και να μπούμε πάλι σε καινούργιες περιπέτειες. Μάλιστα. Μέχρι να το δούμε αυτό. Λοιπόν, να πάμε τώρα. Πάμε λίγο στην αξιολόγηση. Πάμε, κουβεντιάζουμε με τους θεσμούς. Έχετε πει στους αγρότες τι ακριβώς θα υπερασπιστείτε. Εσείς από τις συζητήσεις, τι βλέπετε, έχετε κάνει πίσω, είναι πράγματα τα οποία μπορούμε να τα κερδίσουμε? Κοιτάξτε, εμείς είχαμε επαφή με τους θεσμούς, συζητήσαμε βασικά την στρατηγική που έχουμε καταθέσει στους θεσμούς για την παραπέρα, θα έλεγα, την παραγωγική ανασυγκρότηση του χώρου, την ανάπτυξη του χώρου. Στη συζήτηση που κάναμε, αυτό που διαπιστώσαμε εμείς είναι ότι αυτά που καταθέσαμε ως στρατηγική έγιναν στο σύνολό τους αποδεκτά. Ταυτόχρονα βεβαίως εμείς ξεκαθαρίσαμε ότι έχουμε κάνει και ένα βήμα πιο πέρα. Δεν είναι μόνο η στρατηγική που απορρέει από τη συμφωνία που έχουμε κάνει. Ήδη είχαμε δρομολογήσει καταστάσεις τέτοιες που αυτό το πολυδέδαλο και πολύπλοκο χώρο που λέγεται αγροτική ανάπτυξη, αγροτική πολιτική, να τον πάμε λίγο πιο πέρα. Δεν είχαμε πάμε ένα-ένα τα σημεία. Δηλαδή εσείς ήταν 40 μέρες στους δρόμους οι αγρότες. Φτάσατε σε ένα σημείο να πείτε 5 πράγματα, ότι αυτά μπορούμε να πάμε, αυτά μπορούμε να υπερασπιστούμε. Αυτό πέρα από το γενικό, αυτό που λέτε ότι εμείς θα υπερασπιστούμε αυτά τα πράγματα. Μπορούμε να δούμε ποια είναι αυτά τα σημεία που εσείς επιμένετε, που οι δανειστές λένε αυτή τη στιγμή ότι κοιτάξτε να δείτε δεν γίνονται? Θέλω να σας πω ότι η συζήτηση που κάναμε, η βασική με τους θεσμούς, ήταν πάνω στην στρατηγική του χώρου, γιατί αυτό απορρέει και από τη συμφωνία μας. Βεβαίως αυτή η στρατηγική υπόθηκε από μας και πιστεύω ότι έγινε αντιληπτό και από τους θεσμούς. Για να υπηρετηθεί η στρατηγική, πρέπει οπωσδήποτε και ζητήματα τα οποία εμείς συζητήσαμε με τους αγρότες που βρισκόντουσαν σε κινητοποίηση και ουσιαστικά έτσι δώσαμε τη δυνατότητα της διεξόδου, γιατί από την επομένη σταμάτησαν οι κινητοποίησεις, ήταν αυτά που είχαν σχέση με το φορολογικό και το ασφαλιστικό, και είναι και αυτά, θα έλεγα, η αποδοχή τους ως προϋπόθεση για να μπορέσουμε να υπηρετήσουμε αυτή τη στρατηγική. Έχω την αίσθηση ότι το κατάλαβαν. Τονίσατε σε όλους ότι υπάρχει ιδιαιτερότητα στην Ελλάδα. Ιδιαιτερότητα σε σχέση με το αγροτικό τομέα. Αυτήν τη συμμερίζονται, κατάλαβαν τους όρους κάτω από τους οποίους είστε αναγκασμένοι σε εισαγωγικά ή είναι επιβεβλημένο να πάρετε αυτά τα μέτρα? Τη συμμερίστηκαν από ό,τι έτσι αντιλήφθηκα. Αλλά θα έχετε υπόψη σας το εξής, ότι το κομμάτι το αγροτικό δεν έρχεται μόνο έτσι
να συζητηθεί σε σχέση με τη συμφωνία. Έχουμε μια κοινή αγροτική πολιτική την οποία καλούμαστε να υλοποιήσουμε. Έχει ιδιαίτερα ο αγροτικός χώρος μια ιδιαιτερότητα στη λειτουργία του, την οποία στηρίζει η ίδια Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μην ξεχνάμε ότι το 42 με 43% του κοινοτικού προϋπολογισμού πηγαίνει στον αγροτικό χώρο. Άρα λοιπόν η όλη συζήτηση καταλαβαίνετε ότι αφορούσε αυτό το κομμάτι, και τουλάχιστον αυτό που έμεινε σε εμάς είναι ότι αυτή η σύνδεση που επιχειρήσαμε να κάνουμε φορολογικού με ασφαλιστικού, που ουσιαστικά δεν θα επιβαρύνει στο σύνολό του τον αγροτικό χώρο ούτε ένα ευρώ, τουλάχιστον αναφέρομαι στους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες και ιδιαίτερα σε αυτούς οι οποίοι χαρακτηρίζονται ως μικροί και μεσαίοι αγρότες. Από την ώρα δηλαδή που με το αφορολόγητο των 9.500 ευρώ, το οποίο αν υπολογίσουμε και ένα μέσο κομμάτι από τις ενισχύσεις μπορεί να φτάσει μέχρι τα 12.000 ευρώ, αντιλαμβάνεστε εκεί πέρα κινείται περίπου το 85 με 87% των Ελλήνων αγροτών. Άρα λοιπόν αυτοί δεν θα έχουν επιβάρυνση. Βεβαίως το ζήτημα τώρα της συμφωνίας, ιδιαίτερα στο φορολογικό και το ασφαλιστικό, δεν ήταν ένα θέμα το οποίο έκλεισε στη σχετική συζήτηση. Μάλιστα. Που σαφέ. Εγώ ως αρμόδιος υπουργός έκανα πάνω στα αγροτικά μπήκατε ζητήματα. Μπήκατε παρόλα αυτά, Υπουργέ, μπήκατε παρόλα αυτά σε πιο συγκεκριμένα θέματα. Συζητήσατε πέρα από το πλαίσιο το γενικό πιο συγκεκριμένα. Δηλαδή, ποιοι χαρακτηρίζονται αγρότες, ποιο θα είναι το αφορολόγητο, θα υπάρξει ή δεν θα υπάρξει ΟΓΑ. Καταρχάς μπήκαμε οπωσδήποτε στο θέμα του φορολογικού και του ασφαλιστικού, χωρίς, όπως σας είπα, να είναι ένα θέμα που μπορώ να σας πω εγώ ότι έκλεισε. Μάλιστα. Από εκεί και πέρα, ζητήματα που έχουν σχέση με τον αγροτικό χώρο, όπως αυτό που είπατε, Μητρώ Αγροτών, ποιοι θα μπουν, είναι αυτό που λέμε οι ενεργοί αγρότες, κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, αυτοί οι οποίοι έχουν, φέρνω μόνο δύο παραμέτρους για να είναι έτσι, να μην μπούμε σε λεπτομέρειες. Αυτοί οι οποίοι έχουν πάνω από το 50% του εισοδήματός τους από την αγροτική δραστηριότητα και ταυτόχρονα είναι εγγεγραμμένοι στον ΟΓΑ. Ασφαλιστικό τους ταμείο είναι ΟΓΑ. Βεβαίως αυτό για να μην παραξηγηθεί από τους κατοίκους της περιφέρειας οι οποίοι ασχολούνται με συμπληρωματικό εισόδημα με τη γεωργία, δεν σημαίνει ότι αυτοί θα έχουν επιπτώσεις. Απλά θα υπάρξει μια ιδιαιτερότητα για τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες όσον αφορά, όπως σας είπα. Αυτό το δέχτηκανε σε πρώτη φάση, Υπουργέ? Να σας πω, επειδή σας είπα και προηγούμενα, έχω την εντύπωση ότι αυτό έγινε αποδεκτό. Αλλά δεν είναι θέμα αρμοδιότητας δικής μου. Είναι συνολικό. Προφανώς είναι συνολικό το ζήτημα. Η εικόνα σας πάντως είναι ότι έχουν αντιληφθεί αυτές τις παραμέτρους. Ακριβώς, και την ιδιαιτερότητα του χώρου φαίνεται ότι την αντιλήφθηκαν. Όπως για παράδειγμα για τον ΟΓΑ. Ένα άλλο ζήτημα που τώρα για τον ΟΓΑ. Για τον ΟΓΑ αυτό που έχουμε δεσμευτεί και νομίζω και δεν θα υπάρξει κανένα πρόβλημα είναι αυτό της μεταβατικότητας. Να δούμε μέσα σε 3-4 χρόνια πόσο θα κριθεί απαραίτητο, να δούμε αν μπορεί να σταθεί ο ΟΓΑ ως αυτόνομο ταμείο ή τουλάχιστον το κομμάτι το συνταξιοδοτικό να πάει σε αυτό το ενιαίο ταμείο. Είναι θέμα που παραμένει ανοιχτό. Πάντως 2-3 χρόνια η κατάσταση η σημερινή θα συνεχίσει να υπάρχει. Ποια είναι αυτά τα περίφημα τώρα χρηματοδοτικά εργαλεία τα οποία θα χρησιμοποιήσετε για αυτή την ανάλυση? Τι τους είπατε δηλαδή? Και λέτε ότι εκεί ήταν θετική σε αυτό το σχεδιασμό. Τι σκοπεύετε να κάνετε δηλαδή? Κοιτάξτε, οι δυνατότητες οι δημοσιονομικές της χώρας μας τις αντιλαμβάνεστε, τις ξέρετε, έτσι είναι περιορισμένες. Όμως παρά αυτά εμείς ήδη βρισκόμαστε σε μια διαδικασία, θα έλεγα, κατοχύρωσης της κάρτας του αγρότη, μέσα από την οποία θα μπορεί ο ίδιος, χρησιμοποιώντας τις ενισχύσεις του αγροτικού χώρου, να μπορεί να αποκτά μια ρευστότητα 5, 6, 8 μηνών ανάλογα με τις ανάγκες που έχει, βάζοντας ως εγγύηση τις ενισχύσεις. Μια διαδικασία η οποία σύντομα θα ολοκληρωθεί. Το άλλο κομμάτι που αφορά ιδιαίτερα αυτό που έχει σχέση με το αναπτυξιακό, δηλαδή και την υπηρέτηση του προγράμματος αγροτικής ανάπτυξης
αλλά και γενικότερα έτσι, το επενδυτικό κομμάτι του αγροτικού χώρου μέσα από την αναπτυξιακή τράπεζα που θα δημιουργηθεί. Θα υπάρχει ένας ιδιαίτερος τομέας που θα αφορά τον αγροτικό χώρο. Όμως αυτό που είμαι στην ευχάριστη θέση να πω στους αγρότες είναι ότι στο Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας της περασμένης Δευτέρας και Τρίτης συζητήθηκαν ιδιαίτερα τα χρηματοδοτικά εργαλεία που προτείνει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, γιατί υπήρξε στη σχετική συζήτηση ο Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας, ναι, και έγινε, θα έλεγα, μια διεξοδική συζήτηση πάνω στα καινούργια χρηματοδοτικά εργαλεία που μέσω της κοινής αγροτικής πολιτικής... Πώς, Υπουργέ μου, ο απλός αγρότης αυτή τη στιγμή που μας ακούει θα πει έχω ένα κάρο προβλήματα, θα μου δώσετε κάποια χρήματα με καλύτερη επιτόκια, θα μπορώ να... Έχει ένα κάρο προβλήματα, σας είπα για το πρόβλημα ρευστότητας. Με την κάρτα του αγρότη θα προσπαθήσουμε και με ένα επιτόκιο που θα είναι οπωσδήποτε χαμηλό σε σχέση με αυτό που σήμερα επικρατεί. Το ξέρουν και οι τράπεζες, αλλά το ξέρουν και οι αγρότες ότι είναι δυσβάστακτο, είναι το κογλυφικά τα επιτόκια που υπάρχουν σήμερα στον αγροτικό χώρο. Άρα λοιπόν προβλέπετε αυτό το πράγμα? Ναι, είναι κάτι το οποίο το βλέπουμε, είναι θέμα, σας έλεγα, ημερών, θέμα μηνών να ολοκληρωθεί μια διαδικασία που έχουμε ξεκινήσει ήδη με την Ένωση Ελληνικών Τραπεζών και βεβαίως πιστεύουμε ότι όλο το τραπεζικό σύστημα θα ανταποκριθεί σε αυτή την προσπάθεια που κάνουμε. Από εκεί και πέρα τα επενδυτικά εργαλεία που σας είπα, ναι, έχουν σχέση με την Τράπεζα Επενδύσεων, την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, έχουν σχέση με το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης. Ήδη ξεκινάει το πρόγραμμά μας τώρα, είναι της ερχόμενης πενταετίας πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης, είναι γύρω στους συνολικά 6 δις πόρους που θα μπουν στον αγροτικό χώρο. Εκεί λοιπόν σας είπα ότι συζητείται από πλευράς Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων να υπάρξει μια δυνατότητα βοήθειας υλοποίησης των συγκεκριμένων προγραμμάτων. Δυστυχώς, εννοείται ότι μπορεί να είναι για άλλους λόγους και να χρησιμοποιηθούν αλλού? Όχι, έχετε τέτοια ευχέρεια? Μπορεί να είναι χρηματοδοτικά εργαλεία τα οποία θα έχουν, θα συνδεθούν με σχέδια βελτίωσης, με επενδύσεις του χώρου στον μεταποιητικό κομμάτι. Δηλαδή βρισκόμαστε σε αυτή τη διαδικασία, όχι μόνο εμείς απλά, η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση και ιδιαίτερα στα πλαίσια της κοινής αγροτικής πολιτικής. Γίνεται μια ολόκληρη συζήτηση η οποία πιστεύουμε ότι σύντομα θα ολοκληρωθεί για να μπορούμε και από εκεί να πάρουμε χρήματα. Κάτι άλλο, Υπουργέ. Υπάρχουν φωνές οι οποίες υποστηρίζουν ότι η ιστορία με το εργόσιμο μπορεί να λειτουργήσει ανάποδα. Ότι μπορεί να αποτελέσει πυρήνα για να έρχονται εδώ και έμεσο τρόπο νομιμοποίησης. Να σας πω, ιδιαίτερα συζητώντας με τους θεσμούς, τους είπα ότι ο αγροτικός χώρος σε όλη την Ευρώπη σήμερα λειτουργεί χάρης σε αυτούς που ονομάζουμε οικονομικούς μετανάστες. Μάλιστα, υπάρχουν και εθνότητες που ασχολούνται με ένα συγκεκριμένο προϊόν. Παραδείγματος χάρη, τη φράουλα στην Ελλάδα την μαζεύουν οι Μπαγκλαντέζοι. Ναι. Τη χειροτροφία στην Ελλάδα τη στηρίζουν οι Πακιστανοί. Άρα δηλαδή και αυτό δεν συμβαίνει μόνο στη χώρα μας, συμβαίνει σε όλη την Ευρώπη. Δεν ζητάμε εμείς τίποτα το ιδιαίτερο, ζητάμε αυτό που γίνεται στην υπόλοιπη Ευρώπη να γίνεται και στην Ελλάδα. Να δούμε το θέμα της αδήλωτης εργασίας, πώς θα περάσει μέσα από το εργόσιμο, το οποίο και θα είναι ένας τρόπος πληρωμής της εργασίας στον αγροτικό χώρο, αλλά και ταυτόχρονα αντιλαμβάνεστε ότι και το μεγάλο πρόβλημα της εισφοροδιαφυγής που υπάρχει θα διασφαλίσει ο ΟΓΑ, ναι, ένα έσοδο από το εργόσιμο. Θα έξοδο από τους αγρότες. Αλλά δεν θα επιβαρυνθούν. Λέτε τώρα το να λέμε 3 ευρώ και 4 ευρώ επιβάρυνση, όταν απέναντί μας έχουμε και έναν κόσμο που έχει και αυτός δημοκρατικά δικαιώματα. Πρέπει επιτέλους και αυτόν τον οικονομικό μετανάστη να του δώσουμε τη δυνατότητα που έχει ο οικονομικός μετανάστης στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες, αλλά και είναι ανάγκη και οι ίδιοι αγρότες να καταλάβουν
καταλάβουν ένα πράγμα. Ότι πληρώνοντας τις εργασίες του αγροτικού χώρου με το εργόσιμο, στις δαπάνες, στο κόστος παραγωγής θα μπει το συγκεκριμένο εργόσιμο, πράγμα που θα διευκολύνει πολύ τους αγρότες να παρουσιάσουν το πραγματικό κόστος παραγωγής, που σημαίνει χαμηλότερο καθαρό εισόδημα. Πείτε μας τώρα για τους νέους αγρότες τι προβλέπετε, έτσι, για τις νέες ηλικίες και κυρίως για την πρώτη εγκατάσταση, έτσι, αν θα υπάρξουν επιδοτήσεις και σε ποια ύψη. Υπάρχει ένα πριν πρώτης εγκατάστασης, αλλά στα σχέδια βελτίωσης που θα θεσμοθετηθούν, που θα υλοποιηθούν μέσω του προγράμματος ανάπτυξης, θα έχουμε, εκτός από το πριν, το οποίο θα είναι 15-20 χιλιάδες μέχρι 40 χιλιάδες, θα έχουμε και μια επιπλέον, θα έλεγα, μοριοδότηση, η οποία μπορεί να φτάσει και στο 25% όσον αφορά το πρόγραμμα. Είναι απόλυτη ανάγκη να στηρίξουμε τους νέους αγρότες, τους οποίους βεβαίως εμείς, επιχειρώντας να φτιάξουμε ένα φορέα ο οποίος θα μαζέψει όλη την ακίνητη περιουσία του δημοσίου, είτε αποτελεί αγροτική γη είτε εγκαταστάσεις, για να μπορέσουμε να έχουμε τη δυνατότητα αυτούς που θέλουν τους νέους να μπουν, να τους παρέχουμε και γη και εγκαταστάσεις, να έχουν τη δυνατότητα να υλοποιήσουν σχέδια βελτίωσης που θα τους εγκαταστήσουν στο χώρο, όχι για ένα χρόνο και για δύο, αλλά για μονιμότερη, θα έλεγα, απασχόληση. Είναι, θα σας έλεγα, η σημαία μας στο καινούριο πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης. Λοιπόν. Υπουργέ, μια τελευταία κουβέντα μόνο, για να μην τους αφήσουμε έξω, τους κτηνοτρόφους. Τι έχουμε εκεί πέρα? Για τους κτηνοτρόφους. Κτηνοτρόφους. Εγώ προβατοτροφία μιλάμε. Σωστά. Κοιτάξτε, μόνο το ότι για πρώτη φορά στη χώρα μας το θέμα της κατανομής των επιλέξιμων βοσκίσιμων γεών, αυτό που έγινε και μέσα από αυτή τη διαδικασία δεν υπήρξε πρόστιμο στη χώρα μας. Κάθε χρόνο είχαμε 320 με 350 εκατομμύρια πρόστιμο εξαιτίας των βοσκοτόπων. Λύσαμε αυτό το πρόβλημα. Από την ώρα λοιπόν που λύσαμε αυτό το πρόβλημα, μπαίνουμε έχοντας ως αιχμή την κτηνοτροφία. Γιατί είναι ο χώρος ο οποίος και μπορεί τα συγκριτικά πλεονεκτήματα που έχουμε ως χώρα να τα αναδείξει, αλλά και ταυτόχρονα να βγάλει ποιοτικά προϊόντα τα οποία είναι περιζήτητα αυτή την ώρα. Είναι ο χώρος ο οποίος και μπορεί να σταθεί στο εξωτερικό, αλλά και πάνω απ' όλα να μας καλύψει το τεράστιο πρόβλημα που έχουμε επάρκειας τροφίμων στη χώρα μας, που κυρίως οφείλεται στην αδυναμία μας στη ζωική παραγωγή. Γύρω στα 3 δις είναι το έλλειμμα στο εμπορικό ισοζύγιο αγροτικών προϊόντων, που οφείλεται κατά κύριο λόγο στην κτηνοτροφία. Η παρέμβαση που κάναμε με τα διαχειριστικά σχέδια βοσκοτόπων, τα οποία θα γίνουν μελλοντικά οριστικά, θα δημιουργήσει στη χώρα μας χιλιάδες λιβαδικές μονάδες, που ο κάθε εγωπροβατοτρόφος θα έχει τις εκτάσεις του που θα βόσκει τα πρόβατά του, τα γύρια του, εκεί θα βάλει και τις εγκαταστάσεις του, εκεί δηλαδή θα αναπτύξει τη ζωή του με την ίδια του την παραγωγική δραστηριότητα. Μένει να τα δούμε όλα αυτά, Υπουργέ. Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Και εγώ σας ευχαριστώ. Ας έχουν υπομονή οι αγρότες. Περάσαμε δύσκολες περιόδους. Μην ξεχνάτε ότι τι έχουμε κληρονομήσει από πλευράς προστήμων, κακοδιαχείρισης, καταλογισμών. Άλλη ώρα θα τα πούμε διεξοδικότερα. Υπομονή, έχουν λεφτά, δεν ξέρω τι θα γίνει. Λοιπόν. Και αυτό θα το λύσουμε. Να είστε καλά. Γεια σας. Να είστε καλά, Υπουργέ. Πάμε στο λιμάνι του Πειραιά. Ηλίας Κούκος, τα νεότερα, Ηλία. Να σας πω.